Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, υπάρχουν αρκετά βίντεο στο κανάλι, τα οποία είναι παλαιότερα και είτε δεν έχουν καλό ήχο, είτε δεν είναι εύκολα προσβάσιμα και θέλω σιγά σιγά να επαναφέρω τα παλαιότερα βίντεο και εφόσον θα ανεβούν για άλλη μία φορά, αυτή τη φορά θα ανεβούν σε δύο βερσιόν, σε δύο εκδοχές, τη μια εκδοχή που είναι για όλο τον κόσμο και τη δεύτερη εκδοχή που είναι σε μορφή beta, χωρίς διαφημίσεις για όσους βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο από 4 χρόνια πριν, 4 και. Το βίντεο αυτό πρωτοανέβηκε στο κανάλι μας 12 Σεπτεμβρίου 2019. Άρα ήδη έχουν περάσει 4 χρόνια. Για πάμε να το ακούσουμε μαζί. Και αν βλέπω κάτι το οποίο θεωρώ ότι χρειάζεται ξανά σχολιασμό, θα σταματάω το βίντεο και θα το σχολιάζω. Σαν γκέιμερ δεν γίναμε. Χαίρετε, καλημέρα. 5η, 12 του Σεπτέμβρη σήμερα. Και σας έχω ένα vlog πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει να κάνει για ανθρώπους που θέλουν μόνο σεξ και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν σχέση. Πρώτη διόρθωση, έχει να κάνει με ανθρώπους που θέλουν μόνο σεξ και με άλλους ανθρώπους που θέλουν και σχέση. Αχ, γίνομαι η μάνα μου, σου πάει ο καιρός, διορθώνω τα γλωσσικά μου ολισθήματα. Πάμε. Και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν σχέση και συναίσθημα, αλλά βρίσκονται με ανθρώπους που θέλουν μόνο σεξ. Είναι 2 επιστολές. Διαβάζω την πρώτη. Κολλημένη για 6 χρόνια με τον πρώτο μου που θέλει μόνο σεξ. Καλησπέρα Θέκλα μου. Η ιστορία μου έχει ως εξής. Είμαι 20 χρονών, κατάγομαι από μια μικρή πόλη και σπουδάζω σε μια μεγάλη πόλη. Το θέμα που θα αναπτύξω παρακάτω έχει να κάνει με το ερωτικό κόλλημα. Γνωρίζω πως έχεις κάνει πολλά βιντεάκια πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά εδώ η κατάσταση είναι διαφορετική. Είμαι ερωτευμένη ή κολλημένη ή και τα δύο εδώ και 6 χρόνια, δηλαδή από τα 14 σου. Ήταν η πρώτη μου ερωτική σχέση, το πρώτο άτομο που φίλησα και το πρώτο άτομο που ήρθα σε σεξουαλική επαφή. Αυτός είναι 21 χρονών, είναι από την ίδια πόλη που είμαι και εγώ και σπουδάζει στην ίδια πόλη που σπουδάζω. Εγώ τον ήθελα από την αρχή πριν κάνουμε σχέση. Αλλά αυτός είχε ήδη σχέση και παρόλα αυτά ασχολούνταν μαζί μου πολύ. Όμως εκείνη την περίοδο, δεδομένου του νεαρού της ηλικίας μας, ήμασταν περίπου 16 ετών, τον δικαιολογούσα. Είχαμε μια ανόητη εφηβική σχέση με όλες τις διακυμάνσεις, δεν ήταν σοβαρή από πλευράς του και εγώ έκανα πολλά λάθη. Τον πίεσα, έπεσα με τα μούτρα γιατί τον ήθελα πολύ και δεν κρατούσα και κάτι για εμένα. Αγάπη μου, έρωτας, ο πραγματικός έτσι είναι, τα δίνεις όλα. Αυτός όμως φαίνεται πως δεν σε είχε ερωτευτεί. Μια τα φτιάχναμε, μια χωρίζαμε όταν ήμασταν στο Λύκειο. Στη συνέχεια, επειδή εγώ έδινα πανελλήνιες, είπαμε να το πάμε πιο χαλαρά, όπου απλώς βρισκόμασταν ερωτικά. Εγώ όμως τον ήθελα. Όταν τελείωσαν οι πανελλήνιες, βρισκόμασταν που και που, έως ότου έφτασε μια μέρα που μου είπε πως θέλει να μείνει μόνος του, γιατί είχε γίνει κάτι σοβαρό. Τελικά αυτό το σοβαρό μάλλον ήταν ότι ήθελε να προχωρήσει παρακάτω. Έτσι λοιπόν, μετά από 1 μήνα και λιγότερο, μαθαίνω ότι τα έχει με μια πιο παλιά, με μια που παλιά ήταν φίλη του, ενώ σε μένα έλεγε πως δεν θέλει να κάνει σχέση. Η σχέση τους κράτησε 7 μήνες και στο διάστημα αυτό ήταν απόλυτα πιστός και φουλ ερωτευμένος νομίζω. Δεν μου έριχνε ούτε βλέμμα. Όταν χώρισαν, άρχισε να ανεβάζει σπόντες στα κοινωνικά δίκτυα, δείχνοντας πόσο πληγωμένος είναι. «Μάνα μου τον καημένο, επληγώθηκε». Άμα πληγώνει αυτός τους άλλους, είναι καλά. Έτσι λοιπόν, όταν χώρισαν, μου έστειλε μήνυμα και ενώ στην αρχή τον απέρριψα, στην συνέχεια ενέδωσα γιατί τον θέλω. Αυτό έγινε περίπου 1 χρόνο πριν. Από τότε, με λίγες ενδιάμεσες διακοπές, βλεπόμαστε ερωτικά που και που, αλλά αυτός μου έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει σχέση και ότι αυτά που θέλω να κάνω μαζί του, όπως το να πάμε για ένα καφέ κλπ. Γιατί μου έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει να βγει μαζί μου δημόσια στην πόλη από την οποία καταγόμαστε, προφανώς για να είμαι μαζί ο κόσμος. Και εσύ ακόμη του μιλάς, και πόσο μάλλον βρίσκεσαι μαζί του. Πάτε να μην μιλήσω. Το πρόβλημα μου είναι το εξής. Ένα από τα προβλήματα σου θες να πεις, γιατί έχεις πολλά προβλήματα.
ενώ μου έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θέλει σχέση και ότι εγώ δεν κάνω για σχέση, τάχα εκείνος δεν κάνει για σχέση. Εγώ αντί να φύγω και να του πω αφού εσύ δεν θες ένα, εγώ δεν θέλω 10, συμβιβάζομαι τα ψίχουλα που μου δίνει, γιατί προτιμώ το λίγο που μου δίνει από το τίποτα. Είσαι κολλημένη, φίλενα. Δεν έχουμε καθημερινή επαφή, δεν μιλάμε σε μηνύματα, παρά μόνο όταν είναι να βρεθούμε. Booty calls λέγονται αυτά. Σε θυμάται μόνο με θέλει να παυτώσει. Εγώ θέλω να βγαίνουμε μαζί, να βλέπουμε ταινίες, ενώ αυτός επιδιώκει μόνο το σεξ, βέβαια, είσαι το σεξουαλικό του αντικείμενο αυτούνο. Μάλιστα, μια φορά μου είπε πως μαζί δεν έχουμε μέλλον και ότι σύντομα θα προχωρήσει παρακάτω. Μάνα μου το λεβέντι. Μισώσει. Α, πολύ θύμωσα, ε. Και του είπα ότι τότε καλύτερα να σταματήσουμε από τώρα να βλεπόμαστε και αυτός αντέδρασε και μου είπε πως δεν είναι για τώρα. Ας σε θέλει να σε εκμεταλλευτεί κι άλλο, να περάσει καλά και μετά θα κάνει τα σοβαρά του με άλλες. Εγώ παρέμενα σταθερή και τον έδιωξα. Στη συνέχεια, μετά από μέρες, μου έστειλε μήνυμα. Μπράβο, καλά έκανες και τον έδιωξες. Στη συνέχεια, μετά από μέρες, μου έστειλε μήνυμα λέγοντάς μου πως θέλει μόνο εμένα και με σκέφτεται. Εγώ ενέδωσα παρά τους αρχικούς δισταγμούς μου και όταν τελικά βρεθήκαμε, μου ξεκαθάρισε πως δεν θέλει σχέση. Και δεν του. Θέκλα που θέλεν ο συγκεκριμένος. Θέκλα που θέλεν. Μια θέκλα του χρειαζόταν, θα του κάνω. Τον έκανα να μην ξέρω αν μπορεί να κάνει σχέση, όχι να μην θέλει. Θα τον έδερνα. Εναντίον της σωματικής βίας. Συνέχεια ελπίζω πως θα αλλάξει κάτι, πως θα τον κάνω να με δει σοβαρά. Και εσύ τις φιλιάρες χρειάζεσαι. Μεταφορικά του λέω. Νιώθω άσχημα γιατί με την πρώην του είχε μια χαρά σχέση και την ήθελε. Εγώ γιατί να μην μπορώ να τον κερδίσω? Γιατί να μην μου δίνει την ευκαιρία? Μήπως είσαι αρκετά καλή για να κάνεις σχέση μαζί σου? Οι φίλοι μου όλοι μου λένε δεν αξίζει, φύγε μακριά και απορούν πως εγώ που δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου, είμαι δυναμική και δεν ανέχομαι και πολλά πολλά. Απορούν πως ανέχομαι τέτοια κατάσταση από το αγόρι αυτό που πολλές φορές γίνεται χειριστικό. Όλο χειριστικό είναι και πολλές φορές. Π.χ. αν δεν μπορώ να βρεθούμε τα θέλει, τσακωνόμαστε γιατί θυμώνει. Και το ξέρω και εγώ ότι δεν μου αξίζει. Όμως δεν ξέρω γιατί επιμένω τόσο. Έχεις φάει κόλλημα. Όταν είμαστε μαζί μου βγαίνει μια αγάπη. Θέλω να τον αγκαλιάζω όλη μέρα. Έχεις θέμα. Να σημειώσω ότι δεν έχω συνευρεθεί ερωτικά με άλλον άντρα πέρα από αυτόν. Αυτό το καταλάβαμε. Εξού και το κόλλημα. Το πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι ξέρω πως δεν μου αξίζει μια τέτοια συμβιβαστική λύση από τη στιγμή που εγώ τον θέλω για σχέση. Γιατί τον θες για σχέση αυτόν τον αχαρακτήριστο? Γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου να θέλεις για σχέση αυτόν τον τύπο? Σε αντίθεση με εκείνο μου με θεωρεί και δεδομένη. Βεβαίως, το έχεις αποδείξει ότι είσαι δεδομένη. Και δεν με βρίσκει αρκετά ίσως δυναμική για να δεσμευτώ μαζί του. Αλλά όχι. Σε βρίσκει πολύ δυναμική. Δεν θέλει να δεσμευτείς μαζί του. Γιατί ξέρει ότι... Δεν μπορώ. Τσιχίστηκα. Και δεν με βρίσκει αρκετά ίσως δυναμική για να δεσμευτεί μαζί μου, αλλά δεν μπορώ να φύγω από αυτή την κατάσταση. Αισθάνομαι εγκλωβισμένη. Είσαι εγκλωβισμένη. Ακόμα και όταν είχε σχέση, συνέχιζα να μαθαίνω νέα του και δεν τον ξέχασα σε διάστημα 7 μηνών. Ακόμα και αν δεν είχαμε επικοινωνία. Ίσως επειδή είναι η πρώτη μου αγάπη, μάλλον δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Συγγνώμη για το μεγάλο κείμενο, περιμένω τη γνώμη σας. Εγώ λυπούμαι γι' αυτό, περνάω για το μεγάλο κείμενο. Να σημειώσω πως έχω πάρει αγάπη από τους γονείς μου, οπότε όλο αυτό που νιώθω δεν έχει καμία σχέση με την οικογενειακή μου κατάσταση. Όλο αυτό που νιώθεις έχει να κάνει με το ότι η πρώτη σου σχέση, η πρώτη σου επαφή με άντρα, η πρώτη σου εμπειρία ήταν κακοποιητική. Φιλενάδα, καταλαβαίνεις ότι από την αρχή που ήσουν μωρό 16 χρόνων σε χρησιμοποιούσε μόνο για σεξ και δεν σε ήθελε για σχέση. Δηλαδή αυτό το παλιόπαιδο σου πέρασε ότι εσύ δεν αξίζεις την αγάπη. Ότι εσύ δεν αξίζεις έναν άνδρα ο οποίος να σε αγαπήσει ολοκληρωτικά, όπως ο κάθε άνδρας αξίζει μια γυναίκα να τον αγαπήσει ολοκληρωτικά, η κάθε γυναίκα έναν άνδρα την αγαπήσει ολοκληρωτικά, ο κάθε άνθρωπος έναν άνθρωπο να τον αγαπήσει ολοκληρωτικά. Σου μειώνει την αξία σου συστηματικά αυτός ο άνθρωπος εδώ και 6 χρόνια και σου έχει ρίξει την αυτοεκτίμηση σου στα τάρταρα. Εγώ, χωρίς να σε γνωρίζω και βλέποντας και πώς γράφεις, υποθέτω ότι είσαι πολύ πιο ευφύς από εκείνον και πολύ πιο αξιόλογη γενικά από εκείνον και από κόμπλεξ δεν κάνει σχέση μαζί σου. Ξέρεις ότι αρκετοί άνθρωποι επιλέγουν
να συναναστρέφονται ή να συνάπτουν σχέσεις με ανθρώπους κατώτερους τους για να έχουν το πάνω χέρι. Καρακομπλεξικός είναι αυτός. Καρακομπλεξικός. Δηλαδή θέλει να σε ένα μια δυναμική κοπέλα του χεριού του, να μην σου πω και του παυτού του, κατάλαβες τι εννοώ, και να ανεβαίνει η αξία του ότι έχει υποτάξει αυτή τη γυναίκα. Ε, όχι, μην του κάνεις αυτή τη χάρη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πας άμεσα σε ψυχολόγο, να κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεκολλήσεις από αυτή την αρρωστημένη κατάσταση, να αναχτίσεις την αυτοεκτίμηση σου, να βρεις τον εαυτό σου και σου αξίζει και σένα να αγαπηθείς. Σε όλες τις γυναίκες αξίζει να αγαπηθούμε παράφορα, σε όλους τους άντρες αξίζει να αγαπηθούν παράφορα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το ανθρώπινο δικαίωμα στον έρωτα και στον έρωτα με ανταπόκριση. Και πάω στη δεύτερη επιστολή, η οποία είναι από μια μεγαλύτερη γυναίκα από εσένα, η οποία όμως βιώνει παρόμοια πράγματα. Καλησπέρα. Είμαι μια γυναίκα που παντρεύτηκε σε μικρή ηλικία, που πέρασε κατάθλιψη στα 28 της και που πήρε την απόφαση να χωρίσει λίγο πριν τα 40, γιατί είχα φτάσει σε σημείο να πιστεύω πως θα φορούσα ζουρλομανδία. Δεν είχα ζήσει τίποτα. Ζούσα και είχα πέσει πάνω στις ζωές των παιδιών μου, για να ξεχνάω τα δικά μου προβλήματα. Ήθελα αγάπη και μια αγκαλιά, τα οποία δεν είχα βρει και δεν τα είχα νιώσει. Δεν ήξερα πώς είναι ο κόσμος, πώς οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν. Σου λένε αυτά που θες να ακούσεις και λες ή αναρωτιέσαι πώς βρήκες αυτό που ζητούσες. Δεν ξέρω, πιστεύω πως κάνω λάθος επιλογές και πως το κάνω για να με τιμωρώ. Καταλαβαίνω από την αρχή ότι δεν θα βγει πουθενά και δίνω ευκαιρίες χάνοντας χρόνο. Κάθε σχέση είναι αρχή, χωρίς να κρατάω κάτι από την προηγούμενη. Και ανακαλύπτω πως τους άντρες ένα πράγμα τους ενδιαφέρει, το σεξ. Κουράστηκα να κλαίω. Γιατί βλέπω τα ίδια παντού. Μήπως κάνω κάτι λάθος, μήπως ζω εγώ σε παραμύθια. Λοιπόν, φίλοι, και εσύ, όπως και την πρώτη την κοπέλα, ξεκίνησες την ερωτική σου ζωή στραβά, ζαβά. Παντρεύτηκες μικρή έναν άνδρα με τον οποίο δεν περνούσες καλά. Έγινες συνεξαρτώμενη με τα παιδιά σου, μπήκες σε συναισθηματικά μομιχτική σχέση με τα παιδιά σου όπως περιγράφεις, καλά έκανες και βγήκες από αυτή τη συναισθηματικά μομιχτική σχέση, όμως μπορεί να είσαι 40+, δεν πάβεις όμως να είσαι ένα μικρό κοριτσάκι πληγωμένο που δεν έχει βιώσει αγάπη. Έχεις μεγάλη ανάγκη την αγάπη και μεγάλη επιθυμία την αγάπη και δικαιούσε την αγάπη. Όμως, ο κόσμος είναι περίπλοκος. Οι άνθρωποι γύρω μας και οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν και αυτοί τα δικά τους ψυχολογικά προβλήματα. Υπάρχουν πολλά αρπαχτικά γύρω μας και από τα δύο φύλλα. Γιατί υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες θέλουν να εκμεταλλευτούν τους άνδρες, είτε σεξουαλικά, είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε άλλος πώς. Αυτό που περιγράφεις εσύ, γνωριμίες με άνδρες, οι οποίοι θέλουν μόνο σεξ και δεν θέλουν κάτι παραπάνω, μια πιο ουσιαστική σύνδεση, μπορεί και ένας άνδρας να το περιγράψει γυναίκες που τον θέλουν για να τις ταΐζει, να τις ποτίζει, να τις κάνει και όχι επειδή τον αγαπούν. Λοιπόν, για να μπορέσεις να λάβεις την αγάπη που σου αξίζει από έναν άλλον άνθρωπο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γιατρέψεις τις πληγές σου και να αγαπήσεις εσύ τον εαυτό σου. Εσύ, αγάπη μου, έχεις περάσει μια τρομερά κακοποιητική νεανική ηλικία, τραυματική, με τον τρόπο που την περιγράφεις και χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Το να χωρίσεις από ένα γάμο που δεν είναι καλός, το να χωρίσεις από ένα γάμο νεκρό, το να έχεις περάσει και κατάθλιψη κιόλας σε αυτό το γάμο, από μόνος το χωρισμός δεν σε γιατρεύει. Πρέπει να κάνεις εντατική ψυχοθεραπεία, οξία ψυχοθεραπεία που λέει και η Αριστονίκη, για να ξεπεράσεις τα τραύματα. Ούτε οι σχέσεις θεραπεύουν τα ψυχικά τραύματα. Ούτε οι ερωτικές σχέσεις με τον πιο δοτικό ερωτικό άνθρωπο γεμίζουν τα κενά μας. Τα κενά μας τα συναισθηματικά και τα ψυχικά μας τα τραύματα ξεπερνούνται, τα ξεπερνούμε, προχωρούμε με την ψυχοθεραπεία. Θεραπεύουμε τα τραύματα της ψυχούλας μας. Έχει τραύματα η ψυχούλα σου και είναι ευάλωτη στο να πιστεύει πράγματα που κανονικά δεν θα τα πίστευε αν ήταν δυνατή και εύρωστη η ψυχή σου. Εκεί που είσαι ήμουν, γνωρίζω πολύ ξεκάθαρα αυτή την κατάσταση.
Θέλεις οπωσδήποτε να νιώσεις αγάπη, θέλεις οπωσδήποτε να νιώσεις στοργή. Φαντάζομαι ότι θα έχεις φύγει και από ένα σπίτι που δεν περνούσες καλά για να παντρευτείς μικρή. Και όσο πιο πολύ την επιδιώκεις, τόσο λιγότερο τη λαμβάνεις και τόσο πιο άσχημα νιώθεις. Και νιώθεις ότι φταίς εσύ και ότι κάνεις λάθος επιλογές. Οι λάθος επιλογές είναι πολλές γύρω μας. Είναι περισσότερες οι λάθος επιλογές από τις ταιριαστές επιλογές. Για να έχουμε τη δύναμη να λέμε όχι στις επιλογές που δεν μας ταιριάζουν και να μπορούμε να διατηρούμε τον εαυτό μας για τις επιλογές που μας ταιριάζουν, χρειάζεται να αγαπούμε τον εαυτό μας. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται, όσο δύσκολο και αν είναι, αν δεν περάσουμε μέσα από το καμίνι που ονομάζεται ψυχοθεραπεία, οδός αυτογνωσίας, προσπάθεια να τα βρούμε τον εαυτό μας, προσπάθεια να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε κατάλληλοι για να αγαπηθούμε. Όχι ότι δεν έχουμε αξία για να αγαπηθούμε, αλλά δεν τη γνωρίζουμε αυτή την αξία και η τραυματισμένη ψυχούλα μας αρκείται με τα ψυχούλα. Όταν εσύ θες αγάπη και ο άλλος θέλει μόνο σεξ και εσύ ενδίδεις, είναι σαν να θες να φας ένα ολόκληρο δείπνο και επειδή δεν σου δίνει το δείπνο, δέχεσαι να φας τα ψίχουλα από το τραπέζι ως το σκυλάκι, που λέει η κουβέντα. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία, φιλενάδα. Η κατάθλιψη που έπαθες τότε, μπορεί δεν γράφεις τι έκανες, μπορεί να την αντιμετώπισες με φάρμακα, αλλά η ψυχοθεραπεία είναι απαραίτητη και η κατάθλιψη να μην είχες περάσει. Και το ξαναλέω, όταν βγαίνουμε από κακοποιητικούς γάμους, το διαζύγιο και μόνο δεν μας γιανίσκει, δεν μας γιατρεύει. Χρειάζεται να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Το ίδιο και από τις σχέσεις. Και στην κοπέλα της πρώτης επιστολής, αλλά και σε σένα έχω να πω το εξής, ότι όταν αγαπήσετε τον εαυτό σας, τότε θα μπορείτε να μην δίνεστε σε ανθρώπους που δεν σας εκτιμούν και δεν σας αγαπάνε ολοκληρωτικά. Και η αξία μας δεν ισούται με αυτό που νομίζουν οι άλλοι για μας ή αυτό που νομίζουμε εμείς για τον εαυτό μας όταν έχουμε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αξία μας είναι πολύτιμη και θα τη βρούμε μέσα από την αυτογνωσία και την ψυχοθεραπεία. Δυστυχώς, κάποια θέματα εξακολουθούν να είναι διαχρονικά και 4 χρόνια μετά. Παρακολούθησα μαζί σας το βίντεο. Δεν άφησα τη φάτσα μου σε όλη τη διάρκεια του βίντεο γιατί μου φάνηκε λίγο cringe να φαίνομαι από πάνω σαν τον gamer. Ίσως σε κάποιο άλλο βίντεο να ταιριάξει, δεν ξέρω. Ήθελα όμως εδώ στο τέλος να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας. Όταν έκανα αυτό το βίντεο του Σεπτέμβριο του 2019, ήμουν ακόμη παντρεμένη. Ήμουνα στο δεύτερο μου γάμο, ο οποίος δεύτερος γάμος προέκυψε μετά από 15 χρόνια που ήμουνα μόνη μετά από το πρώτο διαζύγιο. Εκείνο το διάστημα θεωρούσα αφελώς ότι είχα λυμένο το ζήτημα της μοναξιάς. Παρ' όλα αυτά, είχα το λεγόμενο betrayal blindness, που ονομάζεται τυφλωμάρα ως προς την προδοσία. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην ορολογία της ψυχολογίας και σημαίνει όταν δεχόμαστε προδοσία σε μια σχέση να κλείνουμε τα μάτια και να κάνουμε το λεγόμενο cognitive dissonance, δηλαδή να πείθουμε τον εαυτό μας ότι τα πράγματα δεν είναι όπως είναι, ούτως ώστε να μην μπούμε στη διαδικασία να χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας ή να χρειαστεί να ξεβολευτούμε και να βγούμε έξω από τη λύση που υποτίθεται πως βρήκαμε. Σήμερα, 4 χρόνια μετά, και ενώ γνωρίζω και γνωρίζετε κι εσείς όσοι είστε πολύ καιρό εδώ στο κανάλι ότι από τον Μάιο του 20 και μετά έληξε ο δεύτερος μου γάμος, έχοντας πλέον ζήσει κι εγώ 3,5 χρόνια ως single γυναίκα μετά που έκανα αυτό το βίντεο, αντιλαμβάνομαι ακόμη περισσότερο πόσο επίκαιρο είναι και αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος να μείνει σταθερός στον εαυτό του και να μείνει πιστός στον εαυτό του και πιστός στις αρχές, στις αξίες και στα θέλω του. Και θέλω να σας πω σε αυτό το σημείο, χωμένη και μέσα από μία πείρα προσωπική πλέον, περισσότερο, αλλά και μία πείρα μέσα από χιλιάδες επιστολές και ιστορίες που έφτασα στα χέρια μου και στα αυτιά μου και στα μάτια μου 4 χρόνια μετά, ότι
Πραγματικά, αν αυτό που επιθυμεί η ψυχή μας, η καρδιά μας και το είναι μας και το μέσα μας είναι μία αυθεντική αγάπη και μία ουσιαστική σύνδεση, δεν αξίζει τον κόπο να συμβιβαζόμαστε για τίποτα λιγότερο. Και όταν λέω τίποτα λιγότερο, εννοώ ανθρώπους οι οποίοι είτε ενώ εμείς θέλουμε κάτι περισσότερο από μια απλή επιδερμική σεξουαλική σχέση, αυτοί να μας βάζουν, όχι στο friend zone, στο sex zone θα έλεγα, εσύ είσαι μόνο για σεξ, δεν κάνεις για αγάπη, δεν κάνεις για σχέση, ή να μπαίνουμε σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν σχέση, αλλά δεν είναι οι κατάλληλοι σύντροφοι, οι οποίοι να μπορέσουν να μας αγαπήσουν όπως μας αξίζει. Ο κάθε άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, δικαιούται και αξίζει να αγαπηθεί ολόκληρος, ολόκληρη, αυθεντικά, με ένα αυθεντικό τρόπο. Υπάρχει η αυθεντική αγάπη, υπάρχει η πραγματική αγάπη. Για να τη συναντήσουμε όμως, πρέπει να βγάλουμε από το δρόμο μας τις μη αυθεντικές συνδέσεις. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι νιώθουν ότι δεν μπορούν να το πράξουν αυτό, ότι δυσκολεύονται να μείνουν μόνοι, ότι δυσκολεύονται να μείνουν μακριά από ανθρώπους με τους οποίους έχουν κάποιο εθισμό, όπως η κοπέλα της πρώτης επιστολής. Ή ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι φοβούνται την αγάπη και φοβούνται τη δέσμευση και φοβούνται το δόσιμο, οπότε σαν να προτιμούν να κρατιούνται προς τα πίσω μαζεμένοι και να προστατεύουν τον εαυτό τους από τα πυρά ή τα βέλη ίσως της αγάπης. Αξίζει τον κόπο. Τελευταίως έχω φτάσει στα αυτιά μου και έχω μάθει και έχω χαρεί πάρα πολύ ιστορίες ανθρώπων που γνωρίζω χρόνια, που ξέρω ότι χρόνια κάνουν μια προσπάθεια για να βρουν τον εαυτό τους πρώτα και να έχουν αυθεντικές σχέσεις στη ζωή τους και με τον εαυτό τους και με τους άλλους. Μαθαίνω ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι αυθεντικά βιώνουν την αγάπη. Θα σας πω μια τέτοια ιστορία. Είναι ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό σε μένα. Είναι μια γυναίκα η οποία πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της συνεξαρτώμενη σε ένα γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν χειριστικός και είχε μια ασθένεια και φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας προκειμένου να έχει ειδική μεταχείριση από τη σύζυγό του. Δηλαδή, κάθε φορά που γινόταν κάτι που πληγωνόταν η κοπέλα από τη συμπεριφορά του, αυτός της έλεγε, μα μην τα βάζεις μαζί μου, γιατί εγώ έχω αυτό το θέμα υγείας κλπ. Κλπ. Ήταν ένα σοβαρό θέμα υγείας που είχε. Όχι life-threatening, όχι ένα θέμα υγείας που να απειλεί τη ζωή του, αλλά είχε ένα σοβαρό ζήτημα με την υγεία του. Και ξόδεψε η κοπέλα αυτή 15 χρόνια από τη ζωή της σε αυτό το γάμο. Ήθελε πολύ να κάνει παιδιά. Αυτός δεν ήθελε. Να μην σας τα πω λίγο, μια καλή πρωία, ένα καλό πρωί, τη χώρισε. Και της είπε ότι δεν σε βλέπω πλέον ερωτικά και σε βλέπω σαν την νοσοκόμα μου, την νοσηλεύτρια μου, σε βλέπω σαν μια κοπέλα η οποία νοιάζεται για μένα και με αγαπάει φιλικά, αλλά δεν μπορώ να σε δω στη γυναίκα μου, δεν σε βλέπω πλέον ερωτικά. Και σημείωσε ότι η κοπέλα αυτή είχε ξεκινήσει τη σχέση και το που κατέληξε σε γάμο με αυτόν τον άνδρα από το πανεπιστήμιο. Η γυναίκα αυτή μετά από αυτό το πολύ οδυνηρό διαζύγιο που το βίωσε και ως προδοσία, δυσκολεύτηκε να σταθεί στα πόδια της, μετακόμισε σε άλλη χώρα, έφυγε από τη χώρα με την οποία συγκατοικούσε με εκείνον τον πρώτο σύζυγο, έκανε και άλλες σπουδές, αποφάσισε να αλλάξει τον τομέα των σπουδών της, στην ηλικία περίπου των 35-36 ετών και στην πορεία είχε μία σχέση με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν ταιριάζαν ιδιαίτερα. Και μετά από πολύ προβληματισμό, γιατί ήταν πολύ δεμένη με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος που είχε σχέση μαζί του μετά από το διαζύγιο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν τρυφερός, ήταν στοργικός, ήταν αγαπητικός, αλλά δεν ταιριάζα. Ούτε αυτή ταιριάζε με αυτόν, ούτε αυτός ταιριάζε με αυτή, δεν ήταν κακός άνθρωπος. Μετά από πολλή σκέψη, περίσκεψη κλπ, αποφάσισε να χωρίσει. Το αποφάσισαν μαζί να χωρίσουν. Και τα επόμενα 2 χρόνια ήταν single, ήταν μόνη. Και όταν ήταν μόνη, συζητούσαμε ότι είχε ένα μεγάλο πειρασμό. Η λέξη πειρασμός είναι η λέξη που χρησιμοποιείται στην ορολογία της Εκκλησίας. Την είχε προσεγγίσει ένας παλιός της συμμαθητής, παντρεμένος,
ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είχε ζητήσει από αυτή να έχουν μία σχέση η οποία να είναι στα δικά του μέτρα κομμένη και ραμμένη, αυτός εννοείται να παραμείνει παντρεμένος και αυτή να είναι το τρίτο πρόσωπο. Και θυμάμαι που το συζητούσαμε, είχε φλερτάρει με την ιδέα να το κάνει, αλλά μετά αποφάσισε ότι δεν θα ξεπουληθεί να μπει σε μία τέτοια κατάσταση και να είναι ιερωμένη ενός παντρεμένου, ο οποίος της το είχε πει ξεκάθαρα κιόλας, ότι εγώ δεν θέλω και πολλά πολλά. Και συνομιλούσαμε εκείνες τις μέρες που είπε ένα τεράστιο όχι. Είχε ήδη πει το όχι στη σχέση την προηγούμενη με έναν άνθρωπο που ήταν καλοσυνάτος, τρυφερός, αγαπητικός, αλλά πραγματικά δεν τέριαζε. Μετά είπε το όχι στον πρώην συμμαθητή της που ήταν και κάποιος που ήταν ερωτευμένοι μαζί του στο σχολείο, ο οποίος ήταν και πολύ ελκυστικός όπως μου περιέγραφε. Και μου είπε δεν έχω λόγο να συνεχίσω να ζω τη ζωή μου με μίμετρα. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου αυθεντικά. Και 6 μήνες μετά συνάντησε έναν άνθρωπο, ο οποίος υπήρχε πάντα στο περιβάλλον της. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με κοινή καταγωγή με αυτήν, είχαν κοινές παρέες, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν παντρεμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτόν τον χώρισε η γυναίκα του, όπως αυτή την είχε χωρίσει ο άντρας της. Συναντήθηκα με αυτόν, ταιριάζουν πάρα πολύ, είναι μαζί και τώρα οδεύουν προς γάμο και είναι η κοπέλα αυτή πιο χαρούμενη, πιο λαμπερή, πιο φωτεινή, πιο ενθουσιώδης από ό,τι ήταν ποτέ στη ζωή της, γιατί θυμάμαι και στη φάση που ήταν με τον πρώτο της τον άντρα και στη φάση που ήταν με τη σχέση που έκανε μετά και στη φάση που ήταν μόνη και δυσκολευόταν με τη μοναξιά. Και έχω γνωρίσει και τον νέο της σύντροφο. Είναι ένας πολύ όμορφος άνθρωπος. Ίσως είναι η περίπτωση που θα λέγαμε δυο συνεξαρτώμενοι μαζί σε αποθεραπεία τη σχέση κάνουν. Η κοπέλα αυτή δεν έχει δικά της παιδιά. Ο άντρας της, ο καινούριος, ο μελλοντικός της σύζυγος, έχει παιδιά. Έχει δημιουργήσει μια όμορφη σχέση με τα παιδιά του συντρόφου της. Δεν ξέρω αν θα τεκνοποιήσει και η ίδια στο μέλλον. Είναι σε μια ηλικία που ίσως να είναι κάτι που να μην το έχει στο μυαλό της. Όταν το συζητούσαμε μου έλεγε ότι δεν ξέρω, θα δω. Μ' αρέσει όμως, μου λέει, που νιώθω μητρικά με τα παιδιά του συντρόφου μου, όταν έρχονται τα παιδιά στο σπίτι μου, ο χρόνος που περνάμε οικογενειακός κλπ. Και έτσι είναι αυτή η κοπέλα ένα ζωντανό παράδειγμα ελπίδας για το ότι αν λες όχι σε ακατάλληλες συνδέσεις, αν λες όχι σε συνδέσεις που δεν ταιριάζουν σε σένα, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος, θα είναι φωτεινό το cup light σου, το φωτάκι του ταξιού και όταν θα έρθει στο δρόμο σου ένας ταιριαστός άνθρωπος θα μπορείς να πεις το ναι με τα χίλια. Άρα λέμε πολλά όχι για να μπορούμε να πούμε με πολύ όρεξη ένα ναι την ώρα που ταιριάζει. Το εύχομαι σε όλους. Σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται είτε σε κακοποιητικές σχέσεις είτε σε παραμελητικές σχέσεις, σε όλους όσοι ταλαιπωρούνται από μοναξιά, σε όλους όσοι νιώθουν ότι τους χάνουν την ελπίδα για ένα κατάλληλο τέρι, ότι υπάρχει τρόπος να βρεις κατάλληλο τέρι και αυτός είναι να είσαι πιστός στον εαυτό σου, στις αρχές και στις αξίες σου και αυτό που πραγματικά θέλεις να το επιδιώκεις και να μην δέχεσαι εκπτώσεις. Και όχι, δεν είναι όλοι οι άντρες που θέλουν μόνο σεξ και όχι, οι άντρες δεν θέλουν μόνο σεξ. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μόνο σεξ για δικούς τους λόγους, αλλά αν εμείς δεν θέλουμε μόνο σεξ και θέλουμε ολόκληρη την εμπειρία της ερωτικής αγάπης, επιμένουμε σε αυτό, δεν κάνουμε συμβιβασμούς, δεν κάνουμε εκπτώσεις για να μπορέσουμε να το βιώσουμε. Αμήν.